Θα θέλαμε να μας πείτε περιγραφικά τι ισχύει στο θέμα της αναδοχής σήμερα και ποιες οι διαφορές με την τεκνοθεσία, υιοθεσία. Καταρχάς, ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε στο χώρο του Μητέρα, το κέντρο βρεφών Μητέρα. Πλέον έχει την ονομασία Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής η Μητέρα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Η αναδοχή είναι βασικό θεσμός, υπάρχει από πολύ παλιά. Ισχύει και με το προδικό διάταγμα 86 του 2009. Και είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι είναι θεσμός. Δεν είναι μια απλή φιλοξενία ενός παιδιού. Είναι θεσμός για την προστασία του παιδιού. Τι δεν είναι η αναδοχή, δεν είναι η υιοθεσία. Νομικά λοιπόν το παιδί δεν ανήκει στους αναδόχους γονείς. Η επιμέλεια υπάρχει αλλού, αλλά γι' αυτό το λόγο ακριβώς η υιοθεσία είναι μια υπέρβαση. Είναι υπέρτατη πράξη αγάπης, διότι καλούνται κάποιοι γονείς να μεγαλώσουν ένα παιδί που δεν είναι δικό τους, σαν δικό τους. Σκοπός της αναδοχής είναι γενικότερα τα παιδιά να μην παραμένουν στα ιδρύματα και αν έχουμε τη δυνατότητα να αποφεύγεται ακόμα και η εισαγωγή τους στο ίδρυμα. Το Μητέρα υλοποιεί προγράμματα αναδοχής σχεδόν από την ίδρυσή του, από το 1948. Ακριβώς λοιπόν επειδή σκοπός της αναδοχής είναι τα παιδιά να μην μπαίνουν στο ίδρυμα, πέρα από τη μακροχρόνια αναδοχή που θα την εξηγήσουμε, πρόσφατα από τις αρχές του 2006, κάναμε ένα καινούριο πρόγραμμα, ας το πούμε, σε εισαγωγικά καινούριο, πιλωτικό, την ανάδοχη πρώτη αγκαλιά, όπως ακριβώς το ακούτε. Μία πρώτη αγκαλιά για βρέφη ή μικρής ηλικίας παιδιά που παραμένουν στο νοσοκομείο, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε για κοινωνικούς λόγους, είτε για ιατρικούς. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά και ιδίως τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, που είναι ο πιο σημαντικός για την εξέλιξή τους, την υγιή ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκινητική εξέλιξή τους, να μεγαλώσουν σε μια οικογένεια. Να μην μεσολαβήσει το ίδρυμα. Απλά να τονίσω, στο καλύτερο ίδρυμα δεν διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο υγιής ανάπτυξη ενός παιδιού. Γιατί, τι θέλει ένα παιδί, θέλει ένα δεσμό. Πού δημιουργείται ο δεσμός αγάπης στην οικογένεια όπως μεγαλώσαμε και εμείς. 2016, όχι 2006. 2016, αυτό το είναι. 2016, πολύ σωστά. Η πρώτη αγκαλιά. Ναι. Έως τώρα τα αποτελέσματα, επειδή ακριβώς το είπαμε πιλωτικό, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Στην πρωτοβουλία μας αυτή ανταποκρίθηκαν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι κοινωνικές υπηρεσίες με τις οποίες είχαμε συνεργασία. Θεωρούμε ότι έχει δοθεί μια δυνατή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ χαρακτηριστικά θα αναφέρω παραδείγματα ότι ήδη έχουν τοποθετηθεί πάνω από 15-16 παιδιά περίπου σε οικογένειες που εκδήλωσαν τον ενδιαφέρον αυτό. Μάλιστα, πολλές οικογένειες που εξ αρχής ενώ ήρθαν και εκδήλωσαν τον ενδιαφέρον για την ανάδοχη πρώτη αγκαλιά, δηλαδή κυρίως για βρέφη ενός έτους, παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήρθαν σε επαφή γενικότερα με το θεσμό της αναδοχής και προτίμησαν, δράτω με τις ευκαιρίες να πω, τη μακροχρόνια αναδοχή. Δηλαδή, παιδιά που παρέμεναν σε νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς λόγους, που δεν ήταν επιθυμητά ή λιγότερο τυχερά για να υιοθετηθούν ή για να μπουν σε μια ανάδοχη οικογένεια, και μπήκαν σε μια ανάδοχη οικογένεια με μακροχρόνια προοπτική, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους και ενδεχομένως, εφόσον επιθυμεί και ανάδοχη οικογένεια, συνήθως έτσι γίνεται, να παραμείνει. Άρα λοιπόν αυτό το πρόγραμμα μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν τη δική τους οικογένεια και που θέλησαν να προσφέρουν κάτι περισσότερο. Άρα οι περισσότεροι έχουν ίσως και παιδιά ήδη και πήραν την πρωτοβουλία να μεγαλώσουν για κάποιο διάστημα κάποιο ακόμη. Πάρα πολύ σωστά. Και ιδίως για το πρόγραμμα Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά, ίσως είναι και καταλληλότεροι υποψήφοι, καθώς δεν είναι υιοθεσία, το τονίζω. Δεν είναι πρόγραμμα που θα έρθει κάποιος για να υιοθετήσει παιδί. Είναι πρόγραμμα που θα κρατήσει ένα βρέφος κυρίως για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπου μέχρι την οριστική οικογενειακή αποκατάστασή του. Ποια είναι η οριστική οικογενειακή αποκατάσταση? Καταρχάς, να διερευνηθεί αν το παιδί μπορεί να γυρίσει στο φυσικό περιβάλλον του. Δηλαδή, είτε τους φυσικούς γονείς του, είτε παππούδες ή γιαγιάδες αν ενδιαφέρονται. Και σε δεύτερη φάση, αν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν είναι δυνατό, να βρεθεί μία οικογένεια να το υιοθετήσει. Θα μπορούσε και η ίδια που ήδη είναι ανάδοχη, βέβαια, έτσι.
Όχι. Δεν θα μπορούσε η ίδια που είναι ανάδοχη. Αυτό γιατί? Δεν θα μπορούσε η ίδια που είναι ανάδοχη, γιατί ακριβώς το πρόγραμμα γίνεται και τα παιδιά θα παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα, ούτως ώστε άμεσα να τοποθετούνται στη θετή οικογένεια η οποία έχει υποβάλει αίτηση αρκετά χρόνια πριν. Άρα, μέσω της ανάδοχης πρώτης αγκαλιάς, κάποιος άλλος θα έπαιρνε τη θέση κάποιου που περιμένει αρκετό καιρό. Είναι πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να μειώνεται ο χρόνος παραμονής ενός παιδιού είτε σε νοσηλευτικό ίδρυμα είτε σε ένα ίδρυμα φιλοξενίας παιδιών όπως το Μητέρα, και άρα το παιδί να έχει καλύτερη και πιο υγιή ανάπτυξη. Αυτό βοηθάει πολύ περισσότερο στο να δημιουργηθεί δυνατότερος θεσμός, όταν, δεσμός με την οικογένεια όταν θα είναι το παιδί να υιοθετηθεί. Είναι ο καλύτερος τρόπος με το λιγότερο κακό για ένα παιδί προκειμένου να μην μεσολαβεί το ίδρυμα. Αυτή είναι και γενικότερα η διεθνής πρακτική και αυτό θα θέλαμε. Τα παιδιά να μην έρχονται σε ίδρυμα, να αποκαθίστανται απευθείας σε οικογένειες. Πριν την πρώτη αγκαλιά, περίπου πόσο διάστημα μένουν τα παιδιά εδώ? Πριν την ανάδοχη πρώτη αγκαλιά, ενδεχομένως ένα παιδί, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς, ενδεχομένως ένα παιδί να παρέμενε και πάνω από 3 μήνες σε ένα νοσοκομείο. Αυτό δεν είναι το καλύτερο για την υγιή ανάπτυξη ενός παιδιού. Και ενδεχομένως το να μεσολαβούσε, αναλόγως στην κάθε περίπτωση, δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς, ενδεχομένως να μεσολαβούσαν και ένα τρίμηνο έως ένα εξάμηνο και η παραμονή του στο ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως το παιδί, επειδή δεν είχε αναπτύξει τον προσωπικό δεσμό που θα του έδινε την ασφάλεια για την καλύτερη ανάπτυξη, άρα λοιπόν θα είχε να καλύψει το παιδί ένα χρόνο που έχασε. Μεγαλύτερο. Θα ήθελε περισσότερο χρόνο. Άρα είναι πολύ σημαντική η πρώτη αγκαλιά. Ακριβώς. Και θα συνεχιστεί, ελπίζουμε. Η ανάδοχη πρώτη αγκαλιά έγινε με πρωτοβουλία της κοινωνικής υπηρεσίας του Μητέρα, των ίδιων των υπαλλήλων. Δεν ξοδεύτηκαν πόροι. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί. Είναι αυτό που οφείλουμε όλοι να κάνουμε και παραπάνω αυτούς τους καιρούς για τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. Ποια είναι η διαδικασία και πόσο εύκολο είναι κάποιος να γίνει ανάδοχος γονέας και ποιο είναι το ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου, ας πούμε. Υπάρχουν αιτήματα και... Λοιπόν, η αναδοχή, ξεχωρίζοντας την αναδοχή στη μακροχρόνια, όπως είπαμε, κυρίως αναφέρεται σε παιδιά τα οποία έχουν αυξημένες ανάγκες. Δηλαδή, έως την μικρή τους ηλικία, 0 έως 4 που φιλοξενούνται εδώ, έχει φανεί ότι χρειάζεται λίγος χρόνος παραπάνω για τα ίδια να καλύψουν ένα κενό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πάντοτε κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν και παιδιά που ενδεχομένως έχουν πρόβλημα ή σύνδρομο ή κάτι άλλο. Το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί μια αναδοχή ή μια υιοθεσία εξαρτάται από αυτό που είπαμε και στην αρχή. Αν έχουμε πραγματικά αποφασίσει να κάνουμε μια υπέρβαση. Άλλοι ανάδοχοι γονείς έρχονται συγκεκριμένα για το πρόγραμμα Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά, γιατί επιθυμούν ένα υγιές παιδί, βρέφος που θα παραμείνει για λίγο χρονικό διάστημα. Σας είπα και πριν ότι, γνωρίζοντας όμως την αναδοχή και τι ακριβώς είναι, πολλές αιτήσεις που ήταν ανάδοχη πρώτη αγκαλιά κατέληξαν να γίνουν αιτήσεις για μακροχρόνια αναδοχή, όπου αυτή τη στιγμή φέρνω στο μυαλό μου 1, 2, 3 περιστατικά, παιδιά με πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως νεφρική ανεπάρκεια, που χρήζει αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα. Τοποθετήθηκε σε οικογένεια για μακροχρόνια αναδοχή. Άρα αποδέχτηκαν αυτό το παιδί. Άρα η απάντηση στην ερώτησή σας πόσο εύκολα ή γρήγορα θα προχωρήσει μια αναδοχή ή υιοθεσία πέρα από την όταν υπάρχει έγκριση καταλληλότητας των γονέων είναι τι αποδέχομαι. Υπάρχει μια κοινή αντίληψη ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ως προς το χρόνο για ένα θετό γονιό για να υιοθετήσει ένα παιδί. Τι ισχύει ως προς αυτό και ποια είναι η διαδικασία? Η υιοθεσία δεν εξαρτάται μόνο από τις διαδικασίες. Εξαρτάται από τα θέλω των υποψηφίων θετών γονέων. Σαφέστατα τηρείται η σειρά χρονολογίας της αίτησης, αλλά όταν ένας υποψήφιος θετός γονιός θελήσει να αναλάβει ένα παιδί με αυξημένες ανάγκες ή πιο απλά θα μιλήσουμε με σύνδρομο, άμεσα αυτή η αίτηση θα πάρει προτεραιότητα. Συνεπώς θα διεκπεραιωθεί άμεσα. Δεν περιμένει το παιδί, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε,
Ναι, περιμένει ο υποψήφιος θετός γονιός. Επίσης, η υιοθεσία εκτός από τη νομική της διάσταση για μας είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Στα χρόνια μας, με τα πολεμικά κλπ, η κοινωνία μας έχει αλλάξει. Να θυμίσω ότι εκείνα τα χρόνια υπήρχαν πολλά παιδιά προς υιοθεσία και αρκετοί γονείς για να υιοθετήσουν. Αυτή τη στιγμή είναι λίγα παιδιά προς υιοθεσία και επίσης τονίζω ότι κανένα παιδί δεν εγκαταλείπεται για οικονομικούς λόγους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άλλοι οι λόγοι αυτοί που οι γονείς, οι φυσικοί γονείς, αδυνατούν, δεν μπορούν, δεν τους κατηγορούμε, δεν μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού τους, αλλά είναι λίγα τα παιδιά προς υιοθεσία και πολλές οι αιτήσεις. Και αυτός είναι αυτό είναι ο βασικός λόγος σε συνδυασμό με τα θέλω ενός θετού γονέα, καλά κάνει και τα έχει, σε καμία αντίρρηση, που υπάρχει ο χρόνος αναμονής για τους υποψηφίους θετούς. Αλλά να τονιστεί, δεν περιμένει το παιδί, περιμένει ο γονιός. Λοιπόν, θα ήθελα απλά να εμείνω στο ότι η αναδοχή πρώτη αγκαλιά δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι η αναδοχή που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια. Το πόσο καιρό θα παραμείνει ένα παιδί σε μια οικογένεια, δηλαδή λίγο καιρό ή πολύ, εξαρτάται από τις ανάγκες του παιδιού και μόνο. Και ως προς το πρόγραμμα της αποκατάστασης του παιδιού. Παράδειγμα, εάν το παιδί ενδεχομένως είναι για να επιστρέψει στη φυσική του οικογένεια, αυτό εξαρτάται πόσο χρόνο χρειάζεται η φυσική οικογένεια να ανακάμψει για να μπορέσει να το υποστηρίξει και να το αναλάβει. Αν ένα παιδί με σοβαρά προβλήματα, ενδεχομένως δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους φυσικούς γονείς ή ήδη έχουν παραδεχθεί ότι δεν μπορούν να το αναθρέψουν, τότε ο πρώτος σκοπός είναι να επιστραφεί, όπως είπαμε, στους φυσικούς γονείς. Να επιστρέψει το παιδί, μάλλον, στο φυσικό του περιβάλλον. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θέλουμε τη μόνιμη και σταθερή οικογενειακή αποκατάσταση. Αυτό είναι η υιοθεσία. Εάν και αυτό δεν είναι δυνατόν, θέλουμε τη μακροχρόνια αναδοχή, για να είναι σταθερό το περιβάλλον όπου μένει το παιδί. Έως τώρα έχουμε πολύ καλά παραδείγματα, στο μητέρα από παλιά, 20 και 30 χρόνια αναδοχές, παιδιά με πολύ σοβαρά κινητικά προβλήματα σε συνδυασμό νοητικής στέρησης και άλλα οργανικά που παραμένουν στην ίδια ανάδοχη οικογένεια. Έχουμε παραδείγματα αναδόχων γονέων που πριν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους τα παιδιά, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, υιοθέτησαν αυτά τα παιδιά. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς αυτά τα παιδιά που κατ' ουσίαν χρήζουν 24 ώρες φροντίδας ότι το κίνητρό τους είναι οικονομικό. Και καταλήγω ότι η αναδοχή είναι υπέρβαση και υπέρτατη πράξη αγάπης προς τα παιδιά.